Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Just 96 και 4, 10 και 24 είναι η ώρα. Και οδεύουμε ολοταχώς προς επιμελητηριακές εκλογές. Γι' αυτό και καθημερινά προσπαθούμε να γνωρίζουμε όλο και περισσότερους και περισσότερες υποψήφιους και υποψήφιες για το επιμελητήριο. Να μπαίνει και ο κόσμος επιχειρηματικότητας λίγο στο κλίμα, να καταλαβαίνει ακριβώς τι συμβαίνει στο επιμελητήριο και για ποιο λόγο θα πρέπει την επόμενη εβδομάδα να προσέλθει στις κάλπες των επιμελητηριακών εκλογών. Έτσι λοιπόν, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την υποψήφια σύμβουλο επιμελητηρίου Κορινθίας με το Κορινθιακό επιχείρημα του Θανάση Δούρου, τη Χριστίνα τη Δράκου, και έχω και μεγάλη χαρά γιατί είναι και συμμαθήτρια και πολύ καλή φίλη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη. Χαίρομαι που σε ακούω. Και εμείς χαιρόμαστε. Λοιπόν, να καλημερίσω και όλους. Χαρά μου που βρίσκομαι στο Just Radio. Για πες μας, Χριστίνα, γιατί εσύ κατεβαίνεις στο τμήμα υπηρεσιών, αλλά εγώ βλέπω ένα βιογραφικό το οποίο περιέχει πολλά πράγματα. Περιέχει και το κομμάτι των υπηρεσιών είναι σίγουρα, αλλά περιέχει και ένα κομμάτι, μπορώ να το πω, μεταποίησης, δηλαδή το ξύλο και όλη αυτή η επιχειρηματικότητα και οι εξαγωγές στο εξωτερικό. Για εξήγησέ το μας λίγο, πες μας δύο λόγια για σένα. Λοιπόν Αντώνη, αρχικά να ξεκινήσω, για όσους δεν γνωρίζουν, η εταιρεία δραστηριοποιείται στις κατασκευές ξύλου. Είναι μια επιχείρηση οικογενειακή, η οποία ξεκίνησε το 1958, συνέχισε, εξελίχθηκε, αναπτύχθηκε. Και εγώ μπήκα στο κλίμα τα τελευταία 8 χρόνια ως διαχειρίστρια, με προσπάθεια να εξελιχθούμε και να αναπτυχθούμε, εννοείται, με την καθοδήγηση του πατέρα μου. Θα μπορούσα να πούμε ότι εκτός από τις υπηρεσίες είναι και στον τομέα της μεταποίησης, διότι το ξύλο ουσιαστικά είναι μια μεταποίηση. Το τελικό προϊόν, ακριβώς, το αποτέλεσμα δηλαδή. Η εταιρεία, εκτός με παρουσία στην Ελλάδα και κυρίως τα τελευταία χρόνια στα νησιά, το 2019 πραγματοποίησε και την πρώτη εξαγωγή στην Αμερική. Αποτελεί, ας πούμε, γνώμονα για την περαιτέρω εξέλιξη, και στην Ευρώπη, σε Γερμανία, Βέλγιο. Χριστίνα, αυτό είναι, νομίζω ότι το κομμάτι των εξαγωγών είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του επιμελητηρίου. Το λέω αυτό διότι είναι αρκετές οι επιχειρήσεις πλέον που προσπαθούν να κάνουν το επόμενο βήμα, να βγουν έξω από τα στενά όρια της χώρας και να επιχειρήσουν στο εξωτερικό, και σίγουρα στο ξεκίνημα αυτό θέλουν και μία στήριξη. Αλλά εκεί θα σε πάω μετά. Ολοκλήρωσέ μου λίγο για όλα τα υπόλοιπα όσα κάνεις και θα σε πάω μετά στο κομμάτι των εξαγωγών και στην επαφή που πρέπει να έχει ο επιχειρηματίας με το επιμελητήριο. Θα επιστρέψω σε αυτό το ζήτημα και θα αναφερθώ με ένα παράδειγμα και κάτι που είχε συνέβει. Λοιπόν, εκτός οπότε από τις κατασκευές και από τη διεθνή παρουσία, η οποία είχαμε αποσπάσει και κάποια βραβεία στο Coffee Business Awards που είχε πραγματοποιηθεί το 19, με ένα έργο στην Αθήνα που είχε δημιουργηθεί. Με τα τελευταία 6 χρόνια ασχολούμαστε και με την διαχείριση καταλυμάτων σε Σαντορίνη και Μύκονο, οπότε έχουμε μπει, θα έλεγα, στα μονοπάτια του τουρισμού. Κάτι που ήταν αρκετά δύσκολο στην Κορινθία, με πολλές όμως προοπτικές, θα αναφερθώ και πώς σχετίζεται το επιμελητήριο λίγο αργότερα και σε αυτό το τομέα, έχοντας ασχοληθεί και έχοντας παρατηρήσει τον gap που υπάρχει. Παράλληλα, εντάξει, εγώ έχω και πτυχίο από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο σίγουρα βοηθάει και ενισχύει όλη αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό. Θα σε πάω τώρα, επειδή βάλαμε το ένα κομμάτι που είναι εξαγωγές, το άλλο κομμάτι που είναι ο τουρισμός, και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά για την Κορινθία μας. Θέλω να μου πεις λοιπόν ποια ήταν η δική σου εμπειρία και ποια η επαφή με το επιμελητήριο Κορινθίας, και αν αυτό σε στήριξε
στην προσπάθεια που κάνατε ως οικογενειακή επιχείρηση να εξάγεται το προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή στην Ευρώπη, όπως μας είπες νωρίτερα. Λοιπόν, Αντώνη... Ή και μάλλον και κάτι ακόμα να προσθέσω, και αν σας βοήθησε, αλλά και ποια πιστεύεις εσύ ότι θα έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση του επιμελητηρίου σε τέτοιου είδους προσπάθειες. Αρχικά, Αντώνη, ας μιλήσουμε για την εξαγωγή στην Αμερική, που είναι μια χώρα που απαιτούνται αρκετές διαδικασίες για να μπορείς να εξάγεις, ειδικά όταν πρόκειται κάτι και αφορά ειδική κατασκευή. Είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Στην πρώτη λοιπόν απόπειρα, επιτυχημένη κιόλας, το 2019, επιχείρησα αποστέλλοντας τόσο email στο επιμελητήριο όσο έρχοντας και σε επαφή, να λάβω κάποιες οδηγίες, μια καθοδήγηση θα έλεγα, για το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί και να είναι πιο εύκολη αυτή η διαδικασία, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια επιχείρηση, μια μικρομεσαία επιχείρηση, είναι κάτι τελείως ξένο σε αυτό και μια προσπάθεια όχι απλά θα εκτιμόταν, θα ήταν αρκετά σημαντική να έχουμε κάποιον αρρωγό να μας στηρίξει. Οπότε το Κορινθιακό Επιμελητήριο την εποχή τότε όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε, αλλά δεν λάβαμε ποτέ και κάποια απάντηση. Επομένως ξεκινήσαμε μόνοι μας αυτή την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν παρατήρησα, και ο καθένας θα μπορούσε να βγάλει αυτό το συμπέρασμα, ότι όχι μόνο υπήρχε έλλειψη γνώσεων και εργαλείων, αλλά τόσο και ανθρώπινο δυναμικό που να μπορούσε να συνεισφέρει σε αυτό τον τόσο σημαντικό τομέα των εξαγωγών, γιατί είναι πολλές επιχειρήσεις, τόσο μικρομεσαίες όσο και μεγάλες, οι οποίες θέλουν και προσπαθούν, όπως παρατηρούμε και σε άλλα πρότυπα επιμελητήρια της Ελλάδας που συνεισφέρουν τόσο σε συνεργασία με το ΣΕΒ όσο και με άλλους οργανισμούς, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να εξάγουν από τρόφιμα, από ρουχισμό, από τα πάντα. Τώρα έβαλες μια πονεμένη ιστορία, τον ΣΕΒ, όπου ο ΣΕΒ θα έπρεπε να είναι πρότυπο για το επιμελητήριο Κορινθίας. Ναι, όπως θα είναι και στο επιμελητήριο Αθηνών, ας πούμε. Ναι. Θεωρώ ότι δεν έχει επιχειρηθεί ως τώρα από το επιμελητήριο Κορινθίας να γίνει αυτή η προσπάθεια. Ναι, πράγματι. Πράγματι, εδώ ακούσαμε τις προάλλες σε άλλη καλεσμένη, να μας λέει για το ότι ακόμα και το επιμελητήριο Αρκαδίας είχε πολύ καλύτερη κατεύθυνση στο πώς θα βοηθήσει μια επιχείρηση να εξάγει το προϊόν, να τη βάλει μέσα σε προγράμματα και τέλος πάντων να μπορεί μια επιχείρηση να χτυπήσει την πόρτα του επιμελητηρίου, να μπει μέσα και να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους που θα τον στηρίξουν. Και όχι, και αυτό που ακούω πολύ έντονα είναι ότι δεν λαμβάνουμε ένα mail για μια ενημέρωση. Ακριβώς, Αντώνη. Εμείς συναντήσαμε ένα επιμελητήριο και κλεισμένων θυρών, απρόσιτο, χωρίς καμία εξωστρέφεια προς τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, τόσο σημαντικό όμως, που καθορίζει την εικόνα και εντοπίζει αυτό το gap και αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, mm-hmm. που πολλές επιχειρήσεις αναζητούν βοήθεια, καθώς εμείς οι νεότεροι στον επιχειρηματικό κόσμο απλά γνωρίζαμε το επιμελητήριο ως μια εισφορά, mm-hmm. ως κάτι που μας ενημέρωνε ο λογιστής ότι πρέπει να πληρώσουμε και όχι ως κάτι από το οποίο μπορείς να αποκομίσεις, να εξελιχθείς, να προχωρήσεις την επιχείρησή σου μπροστά. Αλλά όπως είπαμε, σίγουρα αυτό προϋποθέτει να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι οι οποίοι θα σε καθοδηγήσουν, θα σε ακούσουν, mm-hmm. θα σε ενημερώσουν. Γιατί όταν δεν έχουμε λάβει ένα email ποτέ, αυτό σημαίνει ότι το να κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα διάφορες ημερίδες δεν λέει κάτι, δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει εξέλιξη, ότι υπάρχει στήριξη. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ δεν το κάνω συχνά, αλλά επειδή σε ξέρω πολύ καλά, θα πω ότι, γιατί ξέχασα να το πεις εσύ, ότι εκτός επιχειρηματικής δραστηριότητάς σου είσαι και απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του στο υπόβαθρο, στο επαγγελματικό και μορφωσιακό υπόβαθρο ενός ανθρώπου. Λοιπόν, και να σε πάω τώρα να μου πεις λίγο για ποιο λόγο ένας νέος άνθρωπος, γιατί ανήκει στη νέα γενιά επιχειρηματιών, να προσπαθήσει, να αποφασίσει να αποδεχθεί μια πρόταση ενός συνδυασμού στις επιμελητηριακές εκλογές, υπό ποια έννοια ότι η ενασχόληση με μια τέτοια διαδικασία ή με το επιμελητήριο γενικότερα για σένα δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κέρδος, ίσα ίσα που έχει
χάσιμο χρόνου, να το πω, χάσιμο χρόνου στην κυριολεξία, εννοώ ότι ο χρόνος πλέον στις μέρες μας είναι πολύτιμος και δεν είναι και άφθονος. Οπότε για πες μου λίγο, τι σε έκανε να αποδεχθείς την πρόταση του Θανασιδούρου? Λοιπόν, Αντώνη, θα ξεκινήσω αρχικά ότι ήταν τιμή μου από τον κύριο Δούρο, από τον κύριο Θανάση Δούρο, για την πρόταση αυτή να προσθέσω και εγώ το λιθαράκι μου, θα έλεγα, στον αγώνα αυτό, γιατί ο κύριος Δούρος αυτή τη στιγμή δεν προσπαθεί απλά στις επιμελητηριακές εκλογές, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα επιμελητήριο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι, ας πούμε, ένα επιμελητήριο το οποίο βοηθάει και συνεισφέρει. Οπότε ο κύριος Δούρος καλείται, έχει ένα πολύ δύσκολο έργο. Να στήσει κάτι από την αρχή. Να στήσει κάτι από την αρχή, ακριβώς. Γι' αυτό μιλάμε για δημιουργία επιμελητηρίου. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα το πρόσωπο το οποίο είναι ο ηγέτης, εκείνος που καθοδηγεί, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια τέτοια απόφαση. Μιλάμε για μια προσωπικότητα η οποία χαρακτηρίζεται από πραότητα, εμπνέει εμπιστοσύνη. Όραμα, έχοντας και συνεργαστεί επομένως με τον κύριο Δούρο και ξέροντας πώς δρά, είναι ένας άνθρωπος από πολύ μικρή ηλικία στον επιχειρηματικό κόσμο, έχοντας ξεκινήσει από πολύ νωρίς, μπορεί να φουγκραστεί τον παλμό του επιχειρηματικού κόσμου. Είναι με νέες ιδέες, με ένα όραμα. Mm-hmm. Το οποίο εμάς προσωπικά, θα μιλήσω τους νεότερους επιχειρηματίες, αποτελεί ένα κτίριο κίνητρο να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι, να προχωρήσουμε, να εξελιχθούμε περαιτέρω. Ναι, βέβαια, γιατί φαντάζομαι ένας νέος επιχειρηματίας κοιτάζει πολύ το κομμάτι της εξωστρέφειας, διότι έχει πάψει η επιχειρηματικότητα να είναι στο στενό πλαίσιο του τι κάναμε στην Κόρινθο, τι κάναμε στο χωριό μας ή τι κάναμε. Βλέπουμε επιχειρήσεις όπως και η δική σου, η οποία έχει ξεκινήσει, ας πούμε, από το Χιλιομόδι, αλλά δεν είναι ότι έχει μια έδρα στο Χιλιομόδι, ναι, αλλά έχει δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, έχει σε νησιά, έχει σε άλλες χώρες. Δεν είναι. Έχουν αλλάξει εποχές και νομίζω ότι το επιμελητήριο πρέπει να ακολουθήσει την εξέλιξη της εποχής. Να ακολουθήσει την εξέλιξη, και σε αυτό το σημείο, Αντώνη, θα ήθελα να αναφέρω πως ο κύριος Γιούρος ως επικεφαλής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα συζητήσει με τον επιχειρηματία, θα δεκτεί τις προτάσεις. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει με δεδομένα πάντα. Έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο με κάθε τρόπο θα υλοποιηθεί. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι συγκροτείται από μια ομάδα με αποκαταρτισμένους ανθρώπους που αφουγκράζονται τον παλμό της κοινωνίας καθημερινά, παρατηρούν τις καθημερινές ανάγκες και δεν είναι κάτι το τυποποιημένο, το συνηθισμένο. Ναι. Έρχεται να κάνει την διαφορά. Ναι, αυτό το τυποποιημένο που στη δική μας γενιά κλωτσάει και είναι και ο λόγος που η γενιά μας νομίζω ότι είναι και απολιτικ γενικότερα, διότι πολύ απλά παντού ακούγεται ένας ξύλινος λόγος, θα, υποσχέσεις και όλα τα σχετικά. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, μόνο υποσχέσεις. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ που συζητήσαμε έτσι λίγο για σένα και για το επιμελητήριο Κορινθίας. Εύχομαι καλή επιτυχία προσωπική και εδώ θα είμαστε. Μακάρι να υπάρξει και εκλογή και να μπορούμε να συζητάμε για το επιχειρήν στην Κορινθία. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. You got to let me know. Should I stay or should I go? It's all-